Και μια άλλη φράση. Κάποια στιγμή καθόμασταν. Ένα άλλο πράγμα που με είχε ενοχλήσει. Καθόμασταν. Υπήρχαν κάποιες κουβεντούλες από διάφορους παίκτες ότι για ποιο λόγο πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους. Όχι στο συμβούλιο μόνο, αλλά και στο. Και στα αγωνίσματα, λίγο πριν ή μετά. Μήπως έχει κάποιο μέσο ο Ντάνος, μήπως έχει κάποιο δόντι στην παραγωγή. Έχει γίνει. Α, τι γίνεται με το δόντι σου, μια και μου το θύμισε, να το πείσετε. Το δόντι το έφτιαξα. Το έφτιαξα. Είχε σπάσει τα αλήθεια. Ναι, το μισό. Αλήθεια. Επειδή τράκαρες με τη δοκό. Ναι. Δηλαδή τρακάρω και χωρίς να με κατευθύνει ο χρονιώτης τελικά. Το προσπερνάω αυτό. Συγγνώμη, αυτό έχει υποθυμίσει στο παιχνίδι από κάποιον συμπαίκτη σας. Είχα ακριβώς ακούσει κάποιες κουβέντες εγώ από ένα παιδί. Από την ομάδα των Διασύμων ή δική μας ομάδα. Η απάντησή μου τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το άκουσα. Και η απάντησή μου ήταν πάρα πολύ αυθόρμητη εκείνη τη στιγμή και ακαριαία. Ήταν ότι μήπως έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να είναι πιο δημοφιλής από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω κάνει. Ήταν τόσο απλό. Ήταν τόσο απλό στο κεφάλι μου. Και εδώ θέλω συγγνώμη σε διάκοπτο, Βρεσί Γιώργο. Θέλω να μου πεις την απάντηση αυτών. Καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Mm-hmm. Απλά το σκεφτήκανε. Καμία απάντηση. Αλλά γι' αυτό σου λέω ότι ίσως να είμαι υπερβολικά καλοπροαίρετος.